Από πολύ μικρός είχα μια έφεση προς τη ζωγραφική. Ήμουνα, ας πούμε, το ταλέντο του σχολείου που λένε. Ασχολιόμουν μόνο με αυτό. Στα μαθήματα πάντα ζωγράφιζα. Ήξερα από πολύ μικρός ότι θα γίνω ζωγράφος. Όλα ξεκίνησαν από ένα διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργάνωσε η Μητρόπολη Βύρωνα και έλαβα μέρος με μια εικόνα. Θεώρησα ότι το πιο ταιριαστό ήταν να ζωγραφίσω τον Χριστό. Κέρδισα τον διαγωνισμό. Αυτό ήταν η αρχή για όλη αυτή τη σύνδεση με τη χριστιανική τέχνη. Στη συνέχεια η μητέρα μου, για να μην πάει χαμένο το ταλέντο του παιδιού, με έστειλε σε μια σχολή βυζαντινής ζωγραφικής. Παράλληλα είχα ξεκινήσει την ενασχόλησή μου με το γκράφιτι, οπότε συνέχισα να ασχολούμαι και με τα δύο για όλη την σχολική περίοδο. Ουσιαστικά δηλαδή η ζωή μου ήταν το πρωί μαθητής, το μεσημέρι αγιογράφος, το βράδυ γκραφιτάς. Πέρασε μια περίοδος όπου απλά όλο αυτό ορίμασε μέσα μου και αυτό που έκανα στο χαρτί, δηλαδή το βυζαντινό ύφος, βγήκε στο δρόμο. Η μοναδικότητα αυτού που κάνω δεν έγκυται μόνο στο γεγονός ότι συνδυάζω τη βυζαντινή τέχνη με τη street art, αλλά γενικότερα στο ζωγραφικό ύφος, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένας συνδυασμός βυζαντινής τέχνης με αρχαιοελληνική ζωγραφική, το οποίο ταυτόχρονα συνδιαλέγεται με σύγχρονα ζωγραφικά ρεύματα, από σουρεαλισμό και κυβισμό μέχρι τη street art. Όταν τελείωσα το σχολείο, ξεκίνησα να συνεργάζομαι με τον δάσκαλό μου στην εικονογράφηση Ορθόδοξων Ναών και από τότε άρχισε και η επαφή μου με το εξωτερικό. Στα πλαίσια της διεθνούς αναγνώρισης των τελευταίων ετών, έχει πραγματοποιηθεί και μία από τις σημαντικότερες δουλειές μου στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Ζυρίχης στην Ελβετία. Η πρόσκληση από το ETH το 2014 έγινε μετά από ένα αφιέρωμα που είχαν στη δουλειά μου η εφημερίδα Washington Post. Πραγματοποιήσαμε κάποιες στιχογραφίες στους 5 ορόφους του κτηρίου εσωτερικά. Και τα θέματα ήταν παρμένα από φυσική, μαθηματικά κτλ. Αν είμαι famous for a reason, πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο ότι αυτό που κάνω είναι βαθιά παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Δηλαδή, κουβαλάει μέσα του όλο τον ελληνικό πολιτισμό, από την τέχνη των κυκλαδικών ειδωλίων και την αρχαιοελληνική αγιογραφία, μέχρι την τέχνη του Βυζαντίου και πιο σύγχρονα κινήματα. Επειδή ο Έλληνας αγαπάει την ιστορία του, πιστεύω ότι αυτό τον αγγίζει και το αναγνωρίζει.